Πάμε. Ποια ήταν η πρώτη σου καλλιτεχνική αποκάλυψη? Κάθε φορά είναι μια αποκάλυψη. Κάθε φορά η στιγμή στην οποία έρχεσαι σε επαφή με τα έργα στην ουσία είναι πολύ διαφορετική. Νομίζω ότι είναι συνυφασμένη με πάρα πολύ αρχικές καλλιτεχνικές εμπειρίες, οι οποίες ήταν ίσως ηλικία 2-3 χρονών και μπορεί να μην έχουν να κάνουν και με τη μουσική. Η καλλιτεχνική αποκάλυψη σαν αίσθηση με ακολουθεί από πολύ μικρή ηλικία. Ποιος άνθρωπος εμπνέει περισσότερο? Με εμπνέει ο κάθε άνθρωπος που δεν τα παρατάει και που ξεκινάει την κάθε μέρα με χαμόγελο απέναντι στη ζωή. Αν μπορούσες να είχες δείπνο με τρεις ιστορικές προσωπικότητες και να είστε στη σιωπή, δίχως να μιλάτε, ποιες θα ήταν? Θα ήθελα να δεχτώ όλη την άβρα, όλη την ευλογία, όλη την ενέργεια που φέρει ο Χριστός. Να κοιταζόμαστε χωρίς να μιλάμε με τον Μπραμς. Όλα αυτά κατ' ιδίαν όμως, όχι όλοι μαζί. Θα ήθελα να νιώσω την άβρα του Σοκράτη. Αν ήσουν βασιλιάς, τι θα έκανες πρώτα? Πω, Χριστέ μου, εύχομαι ποτέ να μην ήμουν βασιλιάς. Δεν ξέρω, θα ήθελα κανείς να μην υποφέρει. Θα μπορούσα να έκανα τα πάντα γι' αυτό. Θα καθόρισα την πρώτη κίνηση να πάρουμε τρεις ευχές από τον κάθε άνθρωπο σε όλη τη γη και να τις πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα έκανα. Με ποιον κλασικό συνθέτη, σκηνοθέτη, ποιητή, φωτογράφο, ηθοποιό δεν ταιριάζεις? Πάρα πολλούς. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτούς με τους οποίους ταιριάζουμε. Όμως οι πραγματικά μεγάλοι και κλασικοί είναι αυτοί που μας αφήνουν μια χαραμάδα να σχετιστούμε μαζί τους. Οπότε μάλλον με όλους εν τέλει. Αν γινώσουν ένα έργο τέχνης, ποιο θα ήταν? Ήθελα να ήμουν ένα νυχτερινό Σοπέν. Να υπάρχω τη στιγμή που παίζεται και μετά να εξαφανίζομαι για πάντα. Και σε αυτό το λίγο που διαρκεί, να έχουν αλλάξει κάποιες μικρές αποχρώσεις σε αυτούς που το ακούνε. Πες μου μια ένοχη απόλαυσή σου. Έχω πάρα πολλές. Μόνο μία να πω. Τρία πράγματα που θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα ερημικό νησί. Λίγο μεγάλα. Θα έπαιρνα τη βιβλιοθήκη μου. Το πιάνο μου. Μια βαλίτσα με ίον. Τώρα αποκαλύφθηκε μία από τις ένοχες απολαύσεις. Μέσα σε ανηχοϊκό θάλαμο θα επέλεγες κάποιο άτομο ή ένα αγαπημένο βιβλίο. Ένα αγαπημένο βιβλίο φυσικά. Ποιος ήχος θόρυβος ενοχλεί βάναυσα? Βάναυσο είναι όλη αυτή η μουσική που υπάρχει παντού, όπου μπαίνουμε, όπου υπάρχουν, ακούγεται η μουσική σαν θόρυβος. Ποιον ήχο νοσταλγείς όταν λείπεις από την πόλη? Όταν λείπω από την πόλη, συνδέομαι με πράγματα που με κάνουν και νιώθω πολύ πιο ευτυχισμένη. Και στην ουσία δεν μου λείπει κανένας ήχος της πόλης. Συγγνώμη πόλη, συγγνώμη, είμαι παιδί σου, αλλά... Σε ποιο μέρος συναντάς τη σιωπή? Σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε στιγμή, αρκεί να την βρω μέσα μου. Τι ακούς στη σιωπή? Ακούω την καρδιά μου να χτυπάει και ακούω και όλα αυτά που μου λέει. Πότε σωπαίνεις μέσα σου? Σε κάθε στιγμή που έχει μεγαλείο και που τα λόγια δεν το καταστρέψουν. Ποιος ηθοποιός θα ήθελες να σε υποδηθεί αν γυριζόταν ταινία για τη ζωή σου? Δεν έχω ιδέα. Ποιανό σκηνοθέτη θα ήθελες να ήσουν η μούσα του? Συνθέτη θα ήθελα πιο πολύ, αλλά και σκηνοθέτη να πούμε. Σκηνοθέτη, ε. Με διαφορετικό τρόπο θα ήθελα να είμαι για αρκετούς. Με καθένα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά μου αρκούν οι σκηνοθέτες της ζωής μας, στους οποίους οικειοθελώς γινόμαστε μουσες τους. Και μας σκηνοθετούν και τους σκηνοθετούμε, γιατί μία μουσα πάντα σκηνοθετεί τον σκηνοθέτη της επίσης. Ένα βράδυ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ ή τον Χόρβιτς. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος.
Συγγνώμη, νιώθω πολύ άσχετη φέτοια. Ελπίζω να μην παίζει τόσο καλά και να μην τον ξέρω. Εξυπακούεται με το χώρο της. Θα ήθελα να είναι ο παππούς μου, θα ήθελα να είναι πολλά πράγματα. Με λατρεύω. Θα προτιμούσες να γνώριζες τον T.S. Eliot και να εξαφανιζόταν από την ιστορία ο Μότσαρτ ή το αντίθετο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τόσο τρομακτικές ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να θυσιάσω τον Μότσαρτ για κανένα. Συγγνώμη, τι εσέλη. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Αμάν. Ποιο ιστορικό πρόσωπο θα έπαιρνε μαζί σου για τρεις μέρες στο καζίνο του Βέγκας. Καλά, διάβασα. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα ποτέ στο καζίνο του Βέγκας. Αν πήγαινα, θα έπρεπε να... Νομίζω ότι θα έπρεπε να το Μότσαρτ. Θα σπάγαμε πολύ πλάκα. Αλλά τρεις μέρες είναι πολλές. Τρεις ώρες max. Με το Σεφέρι ή το Χατζηδάκι θα έκανες το γύρο του κόσμου ερώστατο. Αυτά είναι διλήμματα. Αυτά είναι διλήμματα. Μπορώ να έχω στα δεξιά το Σεφέρι και στα αριστερά. Το ανάποδο. Το Χατζηδάκι. Γίνεται. Και να μιλάμε εξίσου με τους δύο. Και να τα αγουδάμε. Αν ο Μπέργκμαν έβλεπε τις ταινίες του Λάνθιμ, τι θα έλεγε. Αυτό θα μείνει για πάντα για να πάρει το ερώτημα. Ποια τέτοια τραγουδία θα ξεστορούσα για πρώτη φορά. Την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη. Έχει τόσα να μάθει κανείς. Μόνο αυτό να περάσει στο πετσί μας. Όλες οι αποχρώσεις αυτού του έργου νομίζω θα ήμασταν απλώς πολύ καλύτερη κοινωνία. Πού θα πήγαινε στον αγαπημένο σου πρώτο ραντεβού αν δεν είχατε τη δυνατότητα να μιλάτε καθόλου το βράδυ μεταξύ σας. Θα τον πήγαινα να ακούσουμε τη φύση. Θα τον πήγαινα να ακούσουμε τη θάλασσα. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός και οι Τούρκοι, τι θα λέγαμε στο σχολείο το πρωί αντί για την προσευχή και τον εθνικό ύμνο. Οτιδήποτε μας κάνει να ευγνωμονούμε την κάθε στιγμή που είμαστε ζωντανοί. Θα αντάλλασες τις κλασικές σου σπουδές στο πιάνο με τον Νέισον πρώτο μπουζούκι στο σχήμα του Τσιτσάνι. Δεν ξέρω. Αυτό το θέμα, το σχήμα της ανταλλαγής και των συγκρίσεων είναι κάτι που τώρα αν με ρωτάς, εμένα δεν θα το άλλαγα αυτή τη στιγμή, αλλά τι να σου πω, ίσως σε μια άλλη στιγμή να σου λέω ότι ναι, μπορεί να το άλλαγα. Θα αντάλλασες την πορεία σου στο θέατρο με μια λαμπρή πορεία στο χόλο για τη δεκαετία του 60. Είναι για το ποιό. Είναι για το ποιό μάλλον. Την άλλαζα την πορεία μου.